Πάντα. Έφερε και γκαζόζα για αυτό το λόγο. Τα πιούμε μαζί. Δεν χωνεύονται αυτά πολλές φορές. Τώρα είναι αλήθεια εσείς, γιατί το είπατε μετά χθες σε μια τηλεφωνική που σας άκουσα. Σας έδωσε πρόεδρος από την εντολή. Τηλεφωνικά έγινε αυτό. Πώς έγινε ακριβώς? Τηλεφωνικά. Ήταν η ώρα της ψήφισης του νομοσχεδίου την Τρίτη. Με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος και μου λέει: πάνε στο καφενείο της Βουλής και πιες μια γκαζόζα στην υγεία μου. Εσείς καταλάβατε ότι είναι πολιτικό το θέμα εκεί. 100%. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή σου λέει: πήγαινε εκεί, σαν να πίνεις μια γκαζόζα για να πάρουν το μήνυμα οι άλλοι. Εκεί πήγαινε το πράγμα. Αν συνεχίσουν έτσι. Διότι κοινοβουλευτικά δεν ακολουθεί το κανονισμό της Βουλής. Μπορεί να πιείτε και άλλες γκαζόζες. Θα πιούμε πολλές γκαζόζες το επόμενο διάστημα μέσα στη Μα Βουλή. Και πρόεδρο. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Έχει το καφενείο της Βουλής τελικά γκαζόζα ή ήταν σουρωτή, κύριε Κούπα? Γκαζόζα, γκαζόζα, η original είναι μοναδική. Σας προτείνω. Προτιμάτε τη Ικαρία, βέβαια, καταλαβαίνω την τελευταία καιρό. Η original. Από εκεί πέρα και η σουρωτή είναι πάρα είναι πολύ το καλή. Το παιδί είναι άλλο το παιδί, άλλο γκαζόζα. Δεν μπερδεύουμε. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο. Το παιδί είναι ένα βακούχο νερό. Μα γι' αυτό έτσι δεν είναι. Η γκαζόζα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η γκαζόζα έχει και μια συλλογική γεύση. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Υπάρχει κάτι με το οποίο κρατά ο κύριος Καμένος τον Πρωθυπουργό? Εγώ ξέρω ότι αν παραποιήσουν το άρθρο 15 του κανονισμού της Βουλής, από εκεί και πέρα θα δουν πιεστή Βερίκοκο. Πιεστή Βερίκοκο. Πιεστή Βερίκοκο. Είμαστε 5 βουλευτές, θα μείνουμε. Μπορεί να μην είμαστε μόνο ανεξάρτητοι Έλληνες, αλλά θα είμαστε και ανεξάρτητοι βουλευτές, αλλά θα έχουμε δικαίωμα να μπούμε στην Ολομέλεια και να μιλήσουμε. Έχουμε την κυρία Κόλια, έχουμε τον κύριο Κατσίκη, έχουμε τον εγώ. Ο πρόεδρος που είναι ασυγκράτητος. Το ασυγκράτητος, οπότε ο Ζουράρης θα μπει μέσα. Θα τους πλακώσει στα αρχαία ελληνικά. Ο Πάνος ο Καμένος, ξέρετε, μιλάει πολύ καλά τα γαλλικά. Βεβαίως. Πολύ καλά. Θα τους μιλήσει όλους τα γαλλικά εκεί μέσα. Αλήθεια. Αυτό δεν το ξέραμε. Ποντιακά μιλάω εγώ. Ποντιακά. Ποντιακά να λελεύω σε Μαρία. Ποντιακά να Μαρία, δεν σου λέω και ποντιακά. Να λελεύω σε. Και θα γίνει εκεί πέρα μέσα το έλα να δεις και θα πούμε πολλές διαδόσεις. Θα πείτε μια φράση στα ποντιακά στον Τζίπρα. Κοιτάζω στην κάμερα μας. Ναι, πείτε, όχι, θα πείτε μια φράση στα ποντιακά. Εμείς αγαπάμε πόντιζα, ξέρετε. Πολύ. Θα του έλεγα κάτι για τα κάκαλα. Δηλαδή, τα κάκαλα. Θα φύγω, κύριε Φακά. Γιατί, Μαρία, πού το κατάλαβες πόντι. Πείτε το τώρα που το φτάσαμε. Δηλαδή, τι θα λέγατε. Για πείτε μια φράση. Θα το πούμε, περιμένουμε τώρα τον κανονισμό της Βουλής. Θα το πείτε όταν χρειαστεί. Εάν κάνει το λάθος, δηλαδή, 7 λεπτά, αν κάνει το λάθος, θα έχουμε 7 λεπτά ομιλία σε νομοσχέδιο και δεν ασχολούμαστε μέσα με το άρθρο 32 του νομοσχεδίου, τι λέει για την παιδεία και αυτό. Θα μπαίνουμε και θα λέμε τα δικά μας. Ας μου το επιτρέψει ο κύριος Αριστίδης Φωκάς, ντρέπομαι για λογαριασμό του. Καλό μεσημέρι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Το έλεγα το πρωί, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα να μοιραστούμε στην διάρκεια της εκπομπής. Το έλεγα και το πρωί, επειδή από νωρίς παρακολουθώ όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός και στα social media. Κάποια στιγμή το πρωί, ξυπνώντας, άκουσα τον κύριο Παχριστόπουλο να λέει σε χλαμάρες στο Open TV, γύρω στις 6 παρατέταρτο. Είπε αυτό που είπε σε μένα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι πάει σήμερα να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα του. Θα έρθω σε αυτό σε λίγο. Και μετά έπεσα πάνω στο... Όχι έπεσα, συνειδητά παρακολουθούσα το πρωινό του Sky, τον οικονόμου με την Αναγνωστοπούλου. Και διάβαζα αυτό που γράφουμε τώρα εκεί, ο Φωκάς, οι γκαζόζες, τα γαλλικά του Καμένου και τα κάκαλα. Κάκαλα στα ποντιακά, ξέρετε τι είναι, με κατά το ίμιση πόντιος, δεν χρειάζεται να το πω από αέρος. Ρώταγα σήμερα την Ένα τη Μυρολίδου, μια συνάδελφο στο ραδιόφωνο, γιατί δεν γράφεται με δύο κάπα όπως το κόκαλα, αλλά δεν είχε απάντηση να μου δώσει. Επιστρέφω μετά από την παράκαμψη. Περίμενα να τον δω, γιατί θα τον είχαν καλεσμένο τον κύριο Φωκά. Μάλιστα έγραφε ο Sky το πρωί, σε λίγο ο βουλευτής της Γκαζόζας. Όπως ακριβώς σας το λέω, σε λίγο μαζί μας ο βουλευτής της Γκαζόζας. Ο τύπος ήταν στο μακιγιάς, τον κορόιδευαν πριν πάει στην εκπομπή, πριν τον καλέσουν να καθίσει, γιατί έτσι για να τον κοροϊδέψουν τον κάλεσαν εκεί. Τον κορόιδευαν στην διάρκεια της εκπομπής, είδατε αποσπάσματα, έπαιζαν μαζί του, χαριαντιζόντουσαν, κάναν χαβαλέ. Τώρα, ο οικονόμενος σοβαρός άνθρωπος και η Μαρία δεν νομίζω ότι θα είχαν να κάνουν σοβαρή κουβέντα με τον κύριο Φωκά. Απορώ πώς δεν το καταλάβαινε ο ίδιος ότι τον κοροϊδεύουν. Και τον κορόιδευαν και μετά, αφότου έφυγε από την εκπομπή, μαζί με τρεις άλλους καλεσμένους, οι οποίοι γελούσαν, λέει, όσο παρακολουθούσαν τον Φωκά
να μιλάει στην εν λόγω εκπομπή. Εγώ πραγματικά, Αριστίδη μου, ντρέπομαι για λογαριασμό, το λέω και επειδή σε συμπαθώ γιατί σε φατσούλα, παρά τα τη Βουλή δεν σου κάνει για να γελάμε σε έχουν εκεί κάτω και είναι κρίμα για εσένα. Πρέπει να το ξαναζυγίσεις, εκτός άμα τα 7 χιλιάρικα είναι τόσο σημαντικά για εσένα και θεωρείς ότι και αυτό το παιχνίδι που γίνεται σε βάρος σου, σε εισαγωγικά, σου κάνει καλό ή αξίζει τον κόπο να σου γίνεται το παιχνίδι για τις 7.000 ευρώ μηνιαίως. Πραγματικά εγώ με συμπάθεια στο λέω, αν με ακούς, αν ακούνε άνθρωποι σου, άσε τη Βουλή, δεν είναι για σένα. Είναι κρίμα δηλαδή να σε στέλνει ο καμένος να σου λέει πήγαινε κατούρα ή πήγαινε και πιες μια γκαζόζα και σήμερα να σε παίζουν όπως σε παίζανε στα κανάλια. Είναι όνειδος. Και το εννοώ, επαναλαμβάνω, καλοπροαίρετα, με συμπάθεια, όσοι μπορεί να έχει κάποιος έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας από τους 300 που διαχειρίζονται τις τύχες μου και τις τύχες των παιδιών μας. Πάμε παρακάτω. Αυτός είναι ο κύριος Φωκάς, είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Αν και σήμερα δεν έχουμε νόμισμα. Έχουμε Ζατρίκιον, λέγεται το Ζάρι, αν δεν κάνω λάθος. Ή το Ζάρι έχουμε, εξάπλευρο. Ξεκινώ με τον κύριο Φωκά. Ξεκινήσαμε. Είναι ο κύριος Φωκάς, τον οποίον ακούσατε και με τον οποίον παίζουν τα μέσα ενημέρωσης, ο βουλευτής με το μήνυμα της γκαζόζας. Ο άλλος, ο οποίος πραγματικά έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια ανοχής και αντοχής, είναι ο κύριος τον οποίον βλέπετε, ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος πέρασε σχεδόν από όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Άφησε απ' έξω τον ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο πάει τώρα. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος είναι ο κλασικός βασιλάκης Καΐλας της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Κλαίγεται, έχει ένα περίλυπο ύφος ότι εγώ είμαι έντιμος, δεν κάνω, δεν ράνω, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, άμα χρειαστεί θα πάω σπίτι μου. Σαν χλαμάρες μου, τις έχει πάρα πολλές φορές και σε δικές μου εκπομπές, τις επαναλαμβάνει. Το προηγούμενο Σάββατο, πριν από 6 ημέρες, επειδή το όνομά του παίζει πάρα πολύ λόγω της συγκυρίας, μου είπε στον Focus FM, κακός που δεν το ζήτησα το ηχητικό, εκτός αν υπάρχει στο αρχείο μας, απλά ενημερώστε με, δικό μου το λάθος, το παίρνω πάνω μου. Μου είπε λοιπόν στον Focus FM, στο ραδιόφωνο, στη ραδιοφωνική εκπομπή, ότι έως την Πέμπτη, έως χθες δηλαδή, θα παραιτηθεί πάση θυσία, μέχρι Τετάρτη μου είπε το πολύ Πέμπτη, πάση θυσία, βρέξει, χιονίσει, δεν το συζητά, δεν το διαπραγματεύεται, μάλιστα μου είπε όταν θα έρθει Θεσσαλονίκη Πέμπτη πρωί να τον καλέσω και να πάμε για καφέ. Αυτά μου είπε το Σάββατο. Το θέμα και η συνέντευξη έπαιξε σε όλα τα κανάλια. Έκτοτε πέρασαν λίγες ημέρες, περιμέναμε την Τετάρτη, περιμέναμε την Πέμπτη. Χθες είπε το αφήνει για σήμερα. Σήμερα το πρωί ο αθεόφοβος είπε ότι το αυτοκίνητό του χάλασε ένα νάιλον, κάτι έπαθε και θα αργούσε να πάει στη Βουλή. Και μετά μάθαμε, όταν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση, ότι δήθεν ο κύριος Βούτσης του ζήτησε να παραμείνει λίγες μέρες ακόμη μέχρι ότου ψηφιστεί η ένταξη ουσιαστικά των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Και είπε δεν γίνεται να μην το κάνω, πρέπει να το κάνω για να βοηθήσω την κυβέρνηση στην παρούσα φάση. Αυτός είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ακούστε αγαπητές φίλες και φίλοι, αντίδραση ενός ανθρώπου ο οποίος μας δουλεύει εδώ και 4 χρόνια. Παραιτηθήκατε. Καταρχήν σας λέω ευθέως ότι μέσα στη βδομάδα με παρακάλεσε ο πρόεδρος, επειδή για να ισχύσει η συνθήκη πρέπει το πρωτόκολλο του ΝΑΤΟ να ψηφιστεί, με παρακάλεσε ο πρόεδρος και εγώ δέχτηκα αυτή η παρέτηση να πάρει μια παράταση 4-5 ημερών. Δεν με ενδιαφέρει αν έχω υποσχεθεί, έχω υποσχεθεί για σήμερα. Δεν πειράζει, τα προσωπικά μου είναι πολύ πιο κάτω από αυτή την ένταση που υπάρχει και νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν δώσατε την επιστολή δηλαδή στον πρόεδρο? Εδώ τις έχω, πήγα να τις δώσω και μου λέει σε παρακαλώ, παράκληση είναι ο πρόεδρος, σε παρακαλώ, μου λέει κάνε παράταση, μου λέει μέσα στη βδομάδα θα ψηφιστεί, μου λέει, το πρωτόκολλο του ΝΑΤΟ. Απαραίτητο για να ισχύσει η συνθήκη των Πρεσπών. Δεν έφερε αίτημα του Πρωθυπουργού? Όχι. Κανένα αίτημα του Πρωθυπουργού, αφήστε το. Είναι του Προέδρου της Βουλής. Έχω πει αρκετές φορές ότι είναι το χειρότερο με διαφορά κοινοβούλιο της χώρας, με τα πολιτευτικά τουλάχιστον. Είναι η χειρότερη σύνθεση την οποία θα μπορούσε να έχει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και για να είμαστε και λίγο... Δεν θέλω να είμαι άδικος, αλλά δεν γίνεται να μην το αναφέρω. Όλα αυτά γίνονται γιατί ο κυβερνήτης, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι και θειασότης της απλησιανολογικής, να θυμίσουμε, 8 κόμματα έχει βουλή.
8 κόμματα τα οποία έκαναν κομμάτια τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό το τελευταίο διάστημα. Και έκαναν κομμάτια τον κοινοβουλευτισμό το τελευταίο διάστημα, επειδή ο κυβερνήτης δεν έχει πλειοψηφία και αγοράζει, σε εισαγωγικά αν θέλετε, χαρίζοντας υπουργεία και ψηφοδέλτια επικρατείας και άλλα και υποσχέσεις, βουλευτές ανεξάρτους ή άλλων κομμάτων. Διέλυσε όλα τα μικρά κόμματα αυτό το πολιτικό παιχνίδι, επειδή ο κυβερνήτης δεν έχει 151 ψήφους. Αυτό δεν αναφέρεται συχνά πυκνά. Αλλά εμένα, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα μικρά γράμματα και 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, παρακολουθώ από κοντά όλα όσα λένε, αυτό οι θειασότες και φανατικοί υποστηρικτές της απλής αναλογικής να το ξαναδιαβάσουν. Γιατί, αγαπητέ μου κύριε Τσίπρα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, το ότι έγινε μπάχαλο η Βουλή, έχει γίνει ένας χώρος συναλλαγών, αποστατών, το τελευταίο διάστημα, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία. Δεν υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση. Κι όμως ψηφίσατε νόμο με τον οποίο οι μεθεπόμενες εκλογές θα γίνουν έτσι. Για να έχουμε Παπαχριστόπουλους, να έχουμε Φωκάδες, να έχουμε Μαυροτάδες, να έχουμε Ψαριανούς, να έχουμε ό,τι θέλετε να έχουμε. Ο κόσμος είναι πραγματικά εξοργισμένος, γιατί απέδειξαν αυτοί οι βουλευτές, αυτής της Βουλής, οι περισσότεροι εξ αυτών, ότι πραγματικά για τον μισθό τους πουλάνε και αρχές και αξίες και ιδεολογίες και κόμματα. Γιατί υπάρχει επάνω ένας μεγάλος παίκτης, ο οποίος έχει το μαχαίρι και το καρπούζι και μοιράζει αξιώματα. Μοιράζει υπουργεία, μοιράζει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ακούστε πόση αναξιοπρέπεια εκπέμπεται από αυτό το ηχητικό της συνέντευξης Παπαχριστόπουλου 6 μέρες πριν στον Focus FM. Άκουσα μια κραυγή αγωνίας του πάνω του Καμένου, ότι έχει μεθοδεύσει ο Βούτσης με το διαμελισμό του κόμματος να μην έχει εκπρόσωψη κλπ. Δεν σας κρύβω ότι ούτε εγώ ήξερα τον κανονισμό και όταν είδα ότι ο Φωκάς προσχώρησε στο Σανέλ, χάρηκα, γιατί δεν ήθελα να είμαι εγώ η αιτία, πραγματικά σας το λέω, ένα κόμμα το οποίο, με το οποίο πολιτεύτηκα, πήρα την έδρα μου κλπ. Και ενώ έχω δηλώσει ότι θα είχα έτοιμη την πάνη, δηλαδή το ξέρουν όλοι οι δημοσιογράφοι που κάνουν κοινοβουλευτικό, αν είσαστε εδώ το βλέπατε κι εσείς. Τυπωμένη έτοιμη. Όταν άκουσα αυτό, ας πούμε από το πάνω τον Καμένο, σκέφτηκα ότι δεν θέλω εγώ να είμαι αυτός που θα διαλύσω την κοινοβουλευτική ομάδα. Και έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου, σε κανέναν άλλον, να παρατείνω μέχρι να βρει κάποια λύση. Υπάρχουν 2-3 βουλευτές, γιατί αν δεν είσαι βουλευτής που να προέρχεσαι από το κόμμα το συγκεκριμένο, δεν πιάνεται η πεντάδα. Έτσι λέει ο κανονισμός. Ξέρω πολύ καλά τι λέει ο κανονισμός. Ναι, δεν το ήξερα. Λοιπόν, και λέω όχι. Πρέπει να αλλάξουμε ρόλους. Για 4-5 μέρες, τώρα δεν χάθηκε ο κόσμος. Σας λέω, μη βιάζεστε λοιπόν. Να βγάλετε συμπεράσματα. Γιατί αν δεν βρεθεί, γιατί ο Νικολόπουλος είπε όχι, ο Καμένος δεν λέει όχι. Να κάνω πίσω εγώ, ακούστε λίγο. Δώστε μου ένα χρονοδιάγραμμα, μέχρι πότε θα περιμένετε. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Είναι θέμα, πέρασε το Σάββατο, καταρχήν τέλειωσε η διαδικασία γύρω στις 3.30, το ξέρετε. Είχα σκοπό να την υποβάλω χτες, αλλά δεν μπορούσα. Και όμως θα πήγαινε Δευτέρα. Δεν θα πάει Δευτέρα. Μπορεί να πάει Τετάρτη, Πέμπτη. Όχι παραπάνω. Και δεσμεύομαι να ξαναβγούμε πάλι την Πέμπτη να τα πούμε. Από το πρωί χθες τον παίρναμε τηλέφωνο τον κύριο Παπαχριστόπουλο, αλλά δεν θέλει να βγει. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Χαρείτε τον, εσείς οι οποίοι του στηρίζετε, όλους αυτούς οι οποίοι μαζεύτηκαν και έκαναν το κοινοβούλιο μας γραφικό. Αλλά σας είπα, ο μεγάλος παίκτης είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει την πλειοψηφία, είναι υποστηρικτής της απλής αναλογικής, αλλά κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αποδείξει ότι η απλή αναλογική θα ήταν το χειρότερο σύστημα εκλογικό στη χώρα μας. Κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αποδείξει σε όλες και όλους ότι χωρίς ισχυρές κυβερνήσεις αυτός ο τόπος, αυτό το κοινοβούλιο θα είναι μια γελία παράσταση. Και το εννοώ από καρδιάς και το λέω και πολύ θυμωμένα και πολύ οργισμένα, γιατί απεδείχθη από αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτε περισσότερο από το προσωπικό συμφέρον και την τσέπη τους. Και οι άλλοι για να λύσει τα οικονομικά της προβλήματα, υπουργός, γιατί χρωστάει 1,8 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες, τα οποία δεν έχει. Και ρευστοποίησε την έδρα που πήρε από άλλο κόμμα για να την κρατήσει υπουργό, ο Πρωθυπουργός, μήπως και μετά, άμα την πάει στην Ευρωβουλή, λύσει τα οικονομικά της προβλήματα. Συγγνώμη που μιλώ έτσι, δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου, αλλά δεν είδα ποτέ να συμβαίνουν αυτά πράγματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και επειδή η πολιτική είναι πάνω απ' όλα για εμένα, νιώθω πραγματικά οργισμένος. Τώρα, πρωταγωνιστής όλου αυτού του παιχνιδιού είναι ο κύριος Βούτσης.
Ο κύριος Βούτσης, ο οποίος μάθαμε χθες ότι έψαχνε να βρει διάφορα σενάρια για να καλύψει την αδυναμία ή το κενό το οποίο θα προκληθεί όταν θα φύγει ο Παπαχριστόπουλος και αν πάρει την έδρα ο Κουίκ, και αν δεν πάρει την έδρα ο Κουίκ, τι θα κάνουμε μετά, γιατί θα μείνουμε χωρίς πλειοψηφία και ποιος θα μας στηρίξει και πώς θα μας στηρίξει. Προχθές είχαμε μια περίπτωση, την είδατε εκεί, με το άλλο μαγείρεμα του κυρίου Κουίκ και με τα ορητήρια του κυρίου Φωκά. Και τώρα, επειδή ο κύριος Βούτσης ακόμη δεν βρήκε την λύση. Γιατί κάθε λύση από τα τέσσερα σενάρια τα οποία γνωρίζουμε για να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό είναι στα όρια της εκτροπής. Ή να το πω διαφορετικά, διασταλτική ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής. Ψάχνουν να βρουν την λιγότερο άσχημη λύση. Από ό,τι έχω ακούσει, μάλλον θα δώσουν την δυνατότητα οι κοινοβουλευτικές ομάδες στη Βουλή να μην απαιτούν 10 βουλευτές, αλλά να είναι γιατί 5, έτσι να βολευτεί και ο Καμένος. Και ο Θοδωράκης και οι άλλοι ανεξάρτητοι, οι οποίοι ψηλοταιριάζουν τα χνότα τους, να έχουν όλοι ο καθένας την κοινοβουλευτική του ομάδα. Αυτό προσπαθεί να βρει ο κύριος Βούτσης, είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κομματικότερος όλων των προέδρων της Βουλής. Και επειδή δεν βρέθηκε ακόμη η λύση, ή ενδεχομένως δεν ήθελαν να ακούσουν την κατακραυγή του κόσμου, γι' αυτό και ζήτησε από τον κύριο Παπαχριστόπουλο να μείνει και άλλο, ξεφτιλίζοντας ακόμη περισσότερο τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Όποιος θεωρεί ότι είμαι υπερβολικός, είναι δικαίωμά του να το κάνει. Εγώ θεωρώ ότι είμαι. Ή και λίγα λέω σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Τζανακόπουλος χθες μίλησε για το θέμα, ο οποίος προσπάθησε τώρα να δικαιολογήσει αυτά τα πήγαινε έλα, ποιος πρέπει να μείνει, αν πρέπει να φύγει, τι πρέπει να κάνει ο βουλευτής που διαφωνεί με το κόμμα, αν πρέπει να μείνει κόμμα με βουλευτές οι οποίοι διαφωνούν. Μας τα είπε λίγο περίεργα και θέλω να τον ακούσετε, γιατί υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα εστιάσω, αφού ακούσετε και εσείς τι μας είπε χθες. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ζητήματα των κοινοβουλευτικών ομάδων και αν η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλος μεθοδεύει διάλυση της οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής ομάδας, εγώ θα σας πω το εξής και νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσετε. Η πολιτική θέση της κυβέρνησης είναι ότι δεν είναι ούτε ηθικά ούτε πολιτικά ορθό να διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων τα οποία στην διαδικασία των εκλογών, των εθνικών εκλογών, έχουν εξασφαλίσει την είσοδό τους στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Και μιλώ, δεν μιλώ μόνο για τους ΑΝΕΛ, μιλώ και για το Ποτάμι, μιλώ και για, και για οποιοδήποτε άλλο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της διάλυσης κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είναι λοιπόν πολιτικά και ηθικά ορθό η διάλυση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περίοδου, παρά το γεγονός ότι κάποιοι βουλευτές, για λόγους συνείδησης, για λόγους άποψης, για λόγους πολιτικών τοποθετήσεων, μπορεί να επιλέγουν να αφήνουν, να αποχωρούν από τις κοινοβουλευτικές αυτές ομάδες. Και αυτό είναι ένα ζήτημα πολιτικό, ηθικό, το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να συζητηθεί πάρα πολύ σοβαρά στο πλαίσιο του πολιτικού μας συστήματος και στο πλαίσιο αναβάθμισης της ίδιας δημοκρατίας. Ακούστε πόση ασυναρτησία στις ίδιες παραγράφους. Τι λέει ο κ. Τζανακόπουλος? Ότι δεν πρέπει να διαλύονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Δεν είναι καλό να διαλύονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Αλλά κάποιοι βουλευτές μπορούν να φεύγουν, αν θέλουν να πηγαίνουν σε άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Συγγνώμη, αλλά εγώ παραδίδω το λίγο μυαλό που διαθέτω. Το επαναλαμβάνω. Λέει, δεν πρέπει να διαλύονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Αλλά κάποιοι βουλευτές, ναι, μπορούν να πηγαίνουν σε άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Ήθελε να δικαιολογήσει, ή μάλλον επειδή ο Καμένος εκβιάζει, να βρει έναν τρόπο να παραμείνει η κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά να μην γίνεται λόγος για το ότι αυτή το μεγάλο κόμμα έδωσε γη και είδωρ στην Κουντουρά, στον Κουίκ, στον Κόκαλη ή δεν ξέρω σε ποιους άλλους να τους κρατήσει σε υπουργεία ή ως βουλευτές και υπουργούς συνάμα. Αν εσείς βγάζετε άκρη, εγώ πραγματικά αδυνατό να το κάνω και σας το λέω από καρδιάς. Τώρα, ο Καμένος συνεχίζει να χτυπάει και χτυπάει άγρια. Σε κάθε του εμφάνιση, το έκανε και σήμερα με μία ανάρτηση με υπαινιγμούς, όπου ο κύριος Καμένος έγραψε στο Twitter τα εξής, τα οποία θα δείτε αγαπητές φίλες και φίλοι. Έγραψε λοιπόν ο Καμένος, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θέλουμε χάρη από κανένα, θέλουμε εφαρμογή της κοινοβουλευτικής νομιμότητας, δεν δέχομαι δε ιδιαίτερες απειλές κατά της οικογένειάς μου. Πάρτε και τα προνόμια, κράτα και τους αστυνομικούς, εκτός από τους Ρουβίκονες υπάρχουν και Έλληνες Αλέξη. Έχει απασφαλίσει ο κύριος Καμένος, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να τον κρατήσουν χαμηλά. Θα κάνω μια υπέρβαση, θα δείτε ένα βιντεάκι
Α, τώρα με ενημερώνουν. Όντως, ο κύριος Βούτσης πήρε την πρωτοβουλία. Την Δευτέρα, να το έγγραφο. Την Δευτέρα θα γίνει συνεδρία στη Βουλή για να αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής, ώστε να τακτοποιηθεί αυτή η εκκρεμότητα. Οκ, okay, έχουμε κοινοβουλευτισμό κατά τα άλλα. Τώρα, θέλω λίγο να δείτε ένα βιντεάκι, είναι διαφημιστικό, γιατί το μυαλό όλων, ή μάλλον να το αφήσω για αργότερα αυτό, δεν μη σας μπερδεύω, αφήστε το. Ο κύριος Καμένος λοιπόν αφήνει να νοηθεί ότι πιέζεται, απειλείται, εκβιάζεται και ότι δεν θα μείνει ο ίδιος με σταυρωμένα χέρια. Ίσως αυτό εννοούσε και ο κύριος Φωκάς όταν έλεγε για τα κάκαλα, για τους πόντιους, για τα γαλλικά και για τις γκαζόζες, πολλές γκαζόζες, τις οποίες το εξής θα πιούν όλοι αυτοί οι τύποι. Μεγάλο στέλεχος πολιτικό είναι και η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου ήταν μάλλον στέλεχος επίσης της Ένωσης Κεντρών, συνάδελφος του δικού μας μεγάλου μεγέθους Αριστίδη Φωκά, η οποία κυρία Μεγαλοοικονόμου είχε θυμώσει με τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ, τον κύριο Λεβέντη, όταν ήθελε να τακτοποιήσει ένα δικό της πρόσωπο, αλλά ο Λεβέντης θέλησε να τακτοποιήσει τον θετό του γιο σε μια θέση, δεν ξέρω πού, εκεί στη Βουλή. Και είχε πάει αυτήν η κυρία Μεγαλοοικονόμου, είχε πάει έξω από το γραφείο του Λεβέντη εκεί στο κοινοβούλιο και χτύπαγε τις πόρτες και φώναζε, αλλά μέσα δεν ήταν ο Καμένος, ο Λεβέντης. Και επειδή θύμωσε η κυρία Μεγαλοοικονόμου, έφυγε και τη χρειαζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, την πήρε και αυτή είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όμως, θυμωμένη, μας είπε ότι αν θυμώσει κι άλλο θα κάνει δικό της κόμμα. Ακούστε την. Τώρα θα είστε υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, οπότε και αν γίνουν. Θα έχετε μιλήσει με το κόμμα. Δεν ξέρω αν θα ξαναμπώ στην πολιτική. Αν θα ξαναβάλω την υποψηφιότητα. Ναι. Προσωπικά το. Προσωπικά. Τι θα ψηφίσετε, θα ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά θα το κλείνω. Γιατί βλέπω ότι η πολιτική. Και γι' αυτό και ο μεγάλος μου γιος δεν ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική και τσακωθήκαμε όταν του είπα θα πήγαινα για βουλευτής. Mm-hmm. Ότι έχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Mm. Αυτό δεν με εκφράζει. Το ζείτε όμως τώρα, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο παράξενο. Να είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μην λέτε. Τον κόσμο σας στήριξε, αν θέλετε να του πείτε κάτι, αν δεν βάλετε υποψήφια, θα το σταθμίσετε εσείς αυτό. Τον στέλνετε να ψηφίσετε εσείς, να του πείτε παιδιά ψηφίστε Τσίπρα. Εγώ θα τους συμβουλέψω να ψηφίσουν το κόμμα που θα κάνω εγώ. Όπα. Έχουμε κόμμα. Τώρα μας λέτε ότι η πολιτική έχει παρασκήνιο. Είστε βουλευτή, αλλά θα κάνετε κόμμα. Κόμμα, ένα κόμμα που θα είναι πολύ πρωτοποριακό. Δεν θα έχει σχέση με πολιτικούς. Μήπως αναξιοποιηθείτε με ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα έχει σχέση με πολιτικούς. Θα κάνει ένα κόμμα που δεν έχει σχέση με πολιτικούς. Τσαχπινιά πολύ από την κυρία Μέγα. Πού τους μάζεψε ο Λεβέντης όλους αυτούς και τους βρήκε και τους έκανε κόμμα. Εγώ πραγματικά απορώ. Το ξέρω. Υπάρχει και μια ιστορία για το δικό μας που θα κάνει κάτι. Έκανε με τα έπιπλα και του λέει: Θες να είσαι στο πόδι. Λοιπόν, ο κύριος Διευθυντής από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε δουλειά για όλα αυτά. Ο κύριος Παναγιώτης Κοκόρης από τη Νέα Δημοκρατία, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο κύριος Χρόνης Μακρύδης από το ΠΑΣΟΚ. Πασόκ, επιτέλους πείτε το ρε παιδιά με το κοινάλ και Πασόκ. Με τα αργόν, το χαλάσατε. Πασόκ πλέον. Αφήστε τους άλλους να φύγουν. Πασόκ. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα η συζήτηση, είμαι βέβαιος. Γι' αυτό λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Καμένο, τον Δημήτρη τον Καμένο.